Πού θα πάμε, Εύη? Στο Buenos Aires. Να δούμε πώς ακόμα γιορτάζουν και σήμερα. Και θα συναντήσουμε την κυρία Χριστίνα Τσαρδίκου, είναι η πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αργεντινής. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να σας καλησπερίσουμε από Ελλάδα, να σας καλησπερίσουμε από Κρήτη. Όλα, φαντάζομαι, περιστρέφονται γύρω από τη χθεσινή μεγάλη επιτυχία. Ακριβώς. Καλησπέρα σας από Buenos Aires, από τη χαρούμενη Αργεντινή. Για πείτε μας λίγο, τι επικρατεί το τελευταίο 24ωρο στη χώρα? Σχέτος παντουρισμός, έτσι θα το χαρακτήριζα. Η χώρα δίνει μια τεγάστια χαρά. Αυτό που ζήσαμε χτες και ζήσαμε όλες αυτές τις μέρες που κράτησε το Μουντιάλ ήταν πράγματι κάτι που το περιμέναμε, όπως καλά είπατε, 36 χρόνια. Γιατί η Αργεντινή είναι μια χώρα που έχει πάθος για το ποδόσφαιρο. Έχουμε εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές που παίζουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπής. Και ήταν βέβαια δίκαιο να επιστρέψει αυτό το κύπελλο στην Αργεντινή μετά από τόσα χρόνια. Και τι σημαίνει βέβαια για την καθημερινότητα των Αργεντίνων, τι σημαίνει με φόντο τα καθημερινά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα, και φαντάζομαι αποτελεί αυτή η επιτυχία και μία διέξοδο προκειμένου να δείτε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Άλλωστε, Αργεντινή και ποδόσφαιρο είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ακριβώς. Όταν μιλάμε για Αργεντινή, μιλάμε για τάγκο και για ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει άλλο θέμα, νομίζω, αυτή τη στιγμή και για πολλά χρόνια. Η Αργεντινή είναι μια χώρα που πέρασε και περνάει πολλές δυσκολίες, οικονομικές, πολιτικές. Και είναι μια χώρα που υπάρχει μια δικοτομία μεταξύ μας. Είμαστε οι μεν και οι δε. Δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορούμε να συμφιλιώσουμε. Το ποδόσφαιρο μας έχει φέρει κοντά όλους τους Αργεντινούς. Σήμερα γιορτάζουμε 45 εκατομμύρια Αργεντίνοι αυτή τη νίκη. Εγώ νομίζω ότι ήταν κάτι που το χρειαζόμαστε ψυχολογικά, κοινωνικά, σαν λαός, να χαρούμε μετά από την πανδημία, μετά από όλες τις δυσκολίες, να βρεθούμε όλοι μαζί και να φωνάξουμε αυτό το «Vamos Argentina», που το είχαμε μέσα στην καρδιά μας, να φωνάξουμε αυτά τα γκολ που μας πνίγανε στο λαιμό, και να μπορέσουμε όλοι να χαρούμε σαν να είναι, τι μπορώ να σας πω, έχουμε νιώσει όλοι τη μεγαλύτερη ευτυχία που έχουμε ζήσει στα τελευταία χρόνια σαν λαός, σαν Αργεντινή. Βέβαια, και αυτό το περίφημο τραγούδι με τους ξεχωριστούς στίχους, το Μουτσάτσο, αν το προφέρω σωστά, πραγματικά έχει αγγίξει όλο τον κόσμο, όχι μόνο τους Αργεντίνους. Muchachos, esta noche. Ναι, ναι, έτσι είναι. Αυτό είναι ένα παλιό τραγούδι που έχουν αλλάξει τα γράμματα. Ναι. Τώρα τους στίχους, θα να πω. Και το τραγουδάνε από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλου. Για να φανταστείτε, σταματήσανε χτες οι λειτουργίες και μέσα στις εκκλησίες τραγουδούσαν αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, φανταστείτε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα τώρα. Η υποδοχή των πρωταθλητών, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αν θα γίνει, φαντάζομαι, θα τους ακολουθήσει μεγάλο πλήθος. Πώς είναι σήμερα η μέρα, πώς έχει εξελιχθεί από το πρωί? Έχουν γυρίσει στα σπίτια τους οι Αργεντίνοι ή παραμένουν στους δρόμους? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Υπάρχουν μερικοί, τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν με τις τιμές ακόμα. Έχουμε στολίσει όλα τα σπίτια μας με τις τιμές, οι παίχτες μας. Φτάνουν ξημερώματα, δηλαδή αύριο 2 το πρωί, ώρα 7 Ελλάδος, θα είναι εδώ στο Buenos Aires. Κάνανε και μια σπουδαία ανάρτηση μόλις, λέγοντας πως δεν θα πάνε ούτε στο Προεδρικό Μέγαρο, ούτε θα βγάλουν φωτογραφίες με πρόεδρο, αντιπρόεδρο και αυτά, που είναι κάτι που χωρίζει τους Αργεντινούς μεταξύ μας. Αλλά θα πάνε όλοι στο Βελίσκο, που είναι το κεντρικό σημείο του Buenos Aires, και εκεί θα πανηγυρίσουν με όλο το λαό. Νομίζω ότι αυτό είναι σπουδαίο, να μην έχει πολιτικές σημαίες αυτή η νίκη. Και αυτό περιμένουμε αύριο, και περιμένουμε να μας δώσουν και να έχουμε αργία για να μπορέσουμε να πάμε ή να πάνε όσοι έτσι το νιώθουν. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε, να μας μεταφέρετε αυτή τη φλόγα εκεί των Αργεντίνων, όχι μόνο τώρα, γενικά, αυτή την κουλτούρα την ξεχωριστή που σε πολλά σημεία μοιάζει και με τη δική μας, αυτός ο δυναμισμός με τους Έλληνες. Την καλησπέρα μας από Ελλάδα, κυρία Τσαρδίκου. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, τα φιλιά μας όλη την Ελλάδα και στην αγαπημένη μου Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.